Θα ήθελα πάλι την ησυχία σας και την προσοχή σας. Ο λόγος έχει νόημα και συνέστημα. Η Κατερίνα Ιμαλά θα έρθει στο πόντιουμ να αναγγείλει τον λόγο. Οι νεκροί δεν μιλούν. Δεν έχουν φωνή. Η γλώσσα τους είναι η σιωπή. Η μιλιά τους είναι αυτή των ασπαλάθων του Σεφέρι, των φυτών που φυτρώνουν στους τάφους. Η γλώσσα τους είναι η σιωπή. Η απόλυτη σιωπή. Η εκοφαντική κραυγή τους είναι η απόλυτη σιωπή. Η μνήμη, προσωπική και συλλογική, το θυμάμαι και το θυμόμαστε, είναι αυτό που τους φέρνει κοντά μας απόψε. Το θυμάμαι και το θυμόμαστε, είναι αυτό που τους δίνει φωνή. Οι νεκροί πεθαίνουν όταν ξεχαστούν, είχε πει ο ποιητής, και τον είχαμε μνημονεύσει στην πρώτη επέτειο. Πόσο δυνατή κουβέντα, πόσο αληθινή. Δεν τους ξεχάσαμε. Δεν τους ξεχνούμε και δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ. Η αλήθεια είναι εδώ απόψε και θα είναι πάντα εδώ. Η φωνή των νεκρών είναι εδώ απόψε και θα είναι πάντα εδώ. Η αγάπη, η αλληλεγγύη, η αγκαλιά ήταν, είναι και θα είναι πάντα εδώ. Θα μας θυμίζουν πως ολομόναχοι γίναμε μια πανίσχυρη γροθιά που νίκησε τον φόβο και το θάνατο. Θα μας θυμίζουν πάντα το τόσο σπάνιο, τόσο παντοδύναμο εμείς. Απόψε τιμούμε τους νεκρούς μας και υμνούμε τη ζωή. Όλοι μαζί, νεκροί και ζωντανοί, μιλούμε, δεν σιωπούμε, γιατί νιώθουμε ότι φέρουμε την ευθύνη της αλήθειας. Μια ευθύνη τόσο βαριά και τόσο σημαντική, όσο η ασύλληπτη ανθρώπινη απώλεια που προκάλεσε το έγκλημα της 23ης Ιουλίου. 103 άνθρωποι, οι οικογένειές μας, μεταξύ τους 11 παιδιά μέχρι 13 ετών, πέθαναν εδώ. Πόσοι φίλοι, πόσοι γνωστοί, πόσοι περαστικοί, πόσοι έφυγαν μετά από τη στεναχώρια και το μαράζι, με τις καρδιές τους εξαντλημένες και την υγεία τους επιβαρημένη. 3.000 άνθρωποι έτρεξαν αλαφιασμένοι στο νερό και μπήκαν στη θάλασσα για πάνω από 2 και μέχρι 10 ώρες περιμένοντας τη σωτηρία. 13 πνίγηκαν σε τούτη εδώ τη θάλασσα. Πάνω από 200 νοσηλεύτηκαν στα νοσοκομεία. 90 για πάνω από 2 μέρες και μέχρι και για 17 μήνες. 64 δικοί μας άνθρωποι, εγκαυματίες, τραυματίστηκαν σοβαρά και μέχρι σήμερα ακολουθούν θεραπεία. 17 άνθρωποι δεν άντεξαν και έσβησαν στα νοσοκομεία. 30 συντοπίτες μας έχουν αναπηρία πάνω από 67% και συνεχίζουν να υποβάλλονται ακόμη και σήμερα, 4 χρόνια μετά, σε χειρουργία και πλαστικές επεμβάσεις. Πόσοι από εμάς ακόμη και σήμερα δεν κοιμούνται? Πόσοι ζουν με τους εφιάλτες? Πόσες χιλιάδες άνθρωποι έχασαν σε μια στιγμή τη ζωή τους όπως την ήξεραν μέχρι τότε? Πόσοι ακόμη πολεμούν να ξεκινήσουν τις ζωές τους από το μηδέν? Μπορεί η επιστήμη να καταγράψει πόσοι και πόσο σημαδεύτηκαν στην ψυχή εκείνο το απόγευμα? Πόσοι χιλιάδες άνθρωποι αλήθεια έχασαν την πολύτιμη φύση, τη μητέρα, την απόλυτη έννοια και το μέτρο της ζωής σε αυτόν τον κόσμο? Δεν θα μιλήσουμε για τις περιουσίες μας απόψε. Δεν θα μιλήσουμε για χρήματα και υλικά. Σήμερα μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Δεν σιωπούμε όπως κάποιοι θα ήθελαν. Γιατί ο ιερός όρκος και σκοπός δεν είναι ιδιωτελής. Δεν αφορά σε εμάς η αλήθεια, το ποτέ ξανά και η δικαίωση. Οι άνθρωποι μας δεν γυρνούν πίσω. Τα σημάδια δεν σβήνουν.
Αφορά σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Αφορά στο πολυτιμότερο αγαθό όλων των πολιτών. Αφορά στη ζωή και στην ασφάλεια όλων. Δεν είναι πρόταση. Δεν είναι υποδιαπραγμάτευση. Είναι δικαίωμα και απέτηση. Είναι εντολή. 23 Ιουλίου του 2018, εκείνη η φρικτή Δευτέρα, ήταν και παραμένει η μελανότερη σελίδα της ιστορίας της νεότερης Ελλάδας σε καιρό ειρήνης. Ήταν και παραμένει η πιο πολύνεκρη, αστική, μικτή ΝΑΤΕΚ πυρκαγιά του 21ου αιώνα παγκοσμίως. Ήταν και παραμένει ένα μαζικό κρατικό έγκλημα κατά των πολιτών. Και όχι, δεν ήταν πλημέλημα. Δεν ήταν στραβή στη βάρδια. Δεν ήταν παράληψη και αμέλεια. Ήταν θανατηφόρος έκθεση. Ήταν παράβαση καθήκοντος. Ήταν συγκάλυψη. Ήταν με μία λέξη. Κακούργημα. Είναι κακούργημα το ουπλέξης και η ενσυνείδητη αποφυγή της ευθύνης. Στο δικαστικό και πολιτικό θέατρο σκιών που παρακολουθούμε 4 χρόνια τώρα, σε αυτό το βιασμό διαρκείας της αξιοπρέπειας του ήθους μας, στην προσπάθεια για κουκούλωμα και λύθη, αλλά και στη μεθόδευση για την πλήρη απαλλαγή των υπευθύνων, αντιπαραθέτουμε την πεντακάθαρη μνήμη και την αδιαφυσβήτητη αλήθεια, όπως την υπέγραψαν όλοι οι φορείς και οι συλλογικότητες των 5 πληγισσών περιοχών. Καμία πρόληψη. Ας σημειωθεί, γιατί το ξεχνάμε, ότι το μάτι συνέβη στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου. Καμία επιφυλακή ή επιτήρηση. Με γνωστή από την προηγούμενη σε όλους τους φορείς πρόβλεψη κινδύνου κατηγορίας 4 και δελτίου πρόγνωσης ιδιαιτέρως σπάνιου και επικίνδυνου για την περιοχή καιρού, για ισχυρούς δυτικούς ανέμους που επαληθεύτηκαν πλήρως μεν, αλλά βεβαίως αγνοήθηκαν παντελώς. Καμία ουσιαστικά εναέρια ή άλλη επιχείρηση της πυροσβεστικής, καθώς η φωτιά αρχικά σιγόκεγε έρπουσα για πολλή ώρα, ενώ γιγαντώθηκε στην εντός σχεδίου περιοχή του Νέου Βουτζά πριν σβήσει στη θάλασσα. Καμία προειδοποίηση, καμία ειδοποίηση εκένωσης, καμία σιρήνα, καμία καμπάνα, καμία προσπάθεια έστω και την τελευταία στιγμή. Καμία επίγεια επιχείρηση της πυροσβεστικής, την ώρα που όλη η περιοχή, άνθρωποι, ζώα και σπίτια κεγόμασταν. Η πυροσβεστική ήρθε κατόπιν εορτής, αποκλειστικά και μόνο για να βρει και να μετρήσει πτώματα. Ούτε για να βοηθήσει ανθρώπους, ούτε για να σβήσει σπίτια, έστω αυτά που άρχισαν να καίγονται και τελικά κάηκαν ακόμα και το πρωί της επόμενης μέρας. Εγκληματική εκτροπή από την τροχέα της διερχόμενης κυκλοφορίας από τη Λεωφόρο Μαραθώνος μέσα στο φλεγόμενο μάτι. Απόλυτη απουσία του λιμενικού για τη διάσωση των ανθρώπων που παρέμεναν έως 8 και 10 ώρες στη θάλασσα και στις ακτές, πολλοί από αυτούς τραυματισμένοι. Παντελής έλλειψη συντονισμού του λιμένα της Ραφίνας και των καταπλεόντων πλοίων για την αποφυγή αποβίβασης εκατοντάδων οχημάτων και επιβατών σε ώρα και περίοδο αιχμής που επιβάρυναν ασφυκτικά τη φλεγόμενη περιοχή. Πλήρης απουσία της αστυνομίας, του ΕΚΑΒ και της ΕΜΑΚ. Οι πολίτες ολομόναχοι, ολομόναχοι, αυτά μας έκαψαν, αυτά μας σκότωσαν. Δεν μας σκότωσε η κλιματική αλλαγή, η ρημοτομία, η έλλειψη προετοιμασίας γνώσεων. Και μπορούμε να συνεχίσουμε τον κατάλογο για πολλή ώρα. Αλλά δεν θα το κάνουμε. Όχι τώρα και όχι εδώ. Μας σκότωσε ότι δεν μας ειδοποίησε κανείς έστω 20 λεπτά πριν. Και συνεχίζει να μας σκοτώνει το γεγονός ότι εδώ και 4 χρόνια όλοι σφυρίζουν αδιάφορα. Τόσο απλά. Επιτέλους, σε αυτή τη χώρα, μακριά από κομματικά χρώματα και πολιτικές σκοπιμότητες, θα πρέπει να μάθουμε να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Αλλαγή και βελτίωση δεν γίνεται με ψέματα και χάδια. Δεν γίνεται με κουκουλώματα και κόλπα. Δεν γίνεται με υποσχέσεις και παραμύθια. Θα πρέπει να λέμε και να χρησιμοποιούμε την πλήρη αλήθεια για να μαθαίνουμε από αυτή. Όποιον και αν θίγει, όποιον και αν πονάει.
Εμείς όλοι ξέρουμε και δεν θα συμβιβαστούμε με το πλημέλημα. Δεν θα ανεχθούμε μεθοδεύσεις για την απαλλαγή των υπευθύνων. Δεν θα επιτρέψουμε τα παιχνίδια τους να βεβηλώσουν τη μνήμη των νεκρών μας. Δεν θα επιτρέψουμε τα παιχνίδια τους να προσβάλλουν την νοημοσύνη και την αξιοπρέπειά μας. Δεν θα επιτρέψουμε το κουκούλωμα και τη λύθη. Δεν θα επιτρέψουμε το επόμενο έγκλημα. Δεν μας αφήνει η αλήθεια. Οι νεκροί ανάμεσά μας σε λίγο θα γυρίσουν στη γνώριμη γλώσσα τους. Στη γλώσσα των ασπαλάθων. Στην απόλυτη σιωπή. Όμως εμείς θα είμαστε πάντα εδώ για να τους δίνουμε φωνή. Θα είμαστε πάντα εδώ όλοι μαζί μία αγκαλιά με τη μνήμη και την αλήθεια. Και δεν θα σιωπήσουμε ποτέ!